Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης αποφυλακίστηκε με λίγο μετά τις 6 το απόγευμα από το αστυνομικό τμήμα της ΚΑΤΟ Αχαγιάς. Εκεί είχε μεταφερθεί από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου που κρατούνταν το τελευταίο διάστημα. Ήταν συγκινημένος, τον περίμεναν οι δικοί του άνθρωποι, η μητέρα του, ο αδερφός του και ο πατριός του. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και όταν βγήκε μας μίλησε, μας είπε ότι μετανιώνει για την πράξη του, αλλά θέλει τώρα να κάνει μια καινούρια αρχή. Επίσης μας είπε ότι είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πάτρας του επέβαλε ποινή κάθεξης 8 χρόνια. Τον έκρινε ένοχο για την δολοφονία του πατέρα του τον Μάιο του 2018 στη Ζάκυνθο. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν του έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην αφαισή του και έτσι λοιπόν αφέθηκε ελεύθερος. Είναι μας πολύ συγκινητικά. Ναι, είναι πολύ συγκινητικά τα πλάνα τα οποία κατέγραψε στα Σούλα Παπα-Νικολάου και εμείς αυτό το σημείο να δούμε τι δήλωσε αποκλειστικά στο Στάρ ο ίδιος ο Αλέξης. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα πάω σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την ελληνική δικαιοσύνη που είδε την αλήθεια και μου έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που στήριξε εμένα και την οικογένειά μου όλο αυτό το διάστημα. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πει και στο δικαστήριο, ζήτησες μια μεγάλη συγγνώμη, δήλωσε ότι μετάνιωσες. Ναι. Αν γύριζες το χρόνο πίσω. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Έχεις μετανιώσει. Να μην γινόταν ποτέ αυτό. Φυσικά. Από την πρώτη στιγμή. Και ξέρω πως μέχρι να πεθάνω θα μετανιώνω μέχρι την τελευταία στιγμή για αυτό που έκανα. Τι περιμένεις τώρα να γίνει στη ζωή σου? Μια καινούρια ζωή. Ξαναγυρνάς μια καινούρια αρχή. Ξαναγυρνάω στον τόπο μου. Από εκεί μεγάλωσα. Εκεί έγιναν όλα δυστυχώς. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε. Και εγώ και η οικογένειά μου. Είναι δύσκολο. Αλλά θα προσπαθήσουμε. 13 μήνες στη φυλακή δεν είναι εύκολη ιστορία. Σίγουρα. Τι ήταν αυτό που σκεφτόσουν πιο πολύ? Να αποφυλακιστώ όσο γίνεται πιο γρήγορα, να πάω στην οικογένειά μου. Μακάρι, όπως είπα και πριν, να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, να μην είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Αλλά τι να κάνουμε. Σε είδα, ήμουνα σε όλη τη διάρκεια του δικαστηρίου, σε είδα πολλές φορές να λυγίζεις. Ναι. Σε είδα πολλές φορές να κλαις. Ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, σε είδαν και οι δικαστές και οι άνωρ, και όσοι βρισκόμασταν μέσα. Τι σε πλήγωνε πιο πολύ από αυτά που άκουγες, αυτά που είχες περάσει? Κοιτάξτε να δείτε, εμένα δυστυχώς η ζωή μου είχε καταστραφεί από την μέρα που γεννήθηκα. Δυστυχώς. Με πλήγωσαν όλα αυτά τα βιώματα που είχα, από τον ίδιο μου τον πατέρα. Από τη μέρα του εγκλήματος. Θυμάσαι κάτι? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Έχεις κενό, ε? Τίποτα απολύτως. Δεν ήμουν εγώ. Όπως είπα και στο δικαστήριο, εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν εγώ. Ήταν ο πόνος, ο θυμός και η οργή ενός μικρού παιδιού. Ενός βασανισμένου παιδιού. Το περίμενες? Περίμενες να πιστούν οι ένορκοι και οι δικαστές να κάνουν, να σου δώσουν αυτή την απόφαση? Πίστευα στον εαυτό μου. Γιατί αυτό που έγινε στο δικαστήριο ήταν μια κατάθεση ψυχής πραγματικά από μένα. Και μπόρεσα και τους έπεισα. Θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν έκανε κανένας, ούτε στο δικαστήριο. Τι θα θυμάσαι από τον άνθρωπο? Από τον πατέρα μου? Ναι. Δυστυχώς τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι καλό να σκεφτείς? Δεν υπάρχει κάτι καλό. Δεν ένιωσα κάτι καλό. Δεν ένιωσα την αγάπη του, δυστυχώς. Οπότε δεν έχω να θυμάμαι και κάτι.